Εντός Μαΐου θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η απόκληση του οποίου ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Το πακέτο ετοιμάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και θα δοθεί για μελέτη στους κοινωνικούς εταίρους. Είμαι αισιόδοξος ότι το ποσό είναι σχετικά μικρό και τα μέτρα που θα προτείνουμε είναι τέτοια που θα επιλέξουμε από αυτό το πακέτο των μέτρων, τέτοια που θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε πλήρως το δημοσιονομικό έλλειμμα παρέκκληση. Φιλοξενούμενο στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σαρλή ούτε διέψευσε ούτε και επιβεβαίωσε τα σενάρια που αφορούν νέες περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτοί οι οποίοι έχουν τη δουλειά, επομένως, έχουν μια κοινωνική ευθύνη έναντι του συνόλου, έναντι του τόπου και έναντι των ανέργων. Θα υπάρξουν νέες μειώσεις στον δημόσιο τομέα, στους μισθούς? Να κάνετε λίγη υπομονή και θα το δείτε εντός του Μαΐου. Αποκοπή 13ου παραμένει στο τραπέζι? Θα κάνετε λίγη υπομονή και θα το δείτε, διότι αν αρχίσω και μιλώ τώρα, όπως απέφυγα μέχρι τώρα, να δώσω οποιαδήποτε ένδειξη τι περιέχεται μέσα στο πακέτο, νομίζω θα αρχίσουμε κακώς. Θα επικεντρωθείτε στους υψηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους? Μου αρέσει η επιμονή σας, αλλά θα αντιληφθείτε ότι δεν είμαι άνθρωπος που υποκύψω. Ο Βάσος Σαρλή αναφέρθηκε σε διάφορες μεθόδους, των οποίων ο συνδυασμός θα βοηθήσει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ρευστόν για την αγορά, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι όπου δεν χρειάζεται το ρευστόν. Είναι καθαρά τεχνικό το θέμα, αλλά θα μπορούσα να πω ότι, όπως είναι γνωστό, ότι μπορεί και να εκδώσεις ομόλογα, κρατικά ομόλογα, τα οποία θα ανταλλάξεις με μετοχές. Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την ελπίδα ότι καμία τράπεζα δεν θα φτάσει στο σημείο να ζητήσει κρατική βοήθεια. Είμαι αισιόδοξος ότι θα δούμε επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα. Σε περίπτωση που υπάρχει έστω και μία αποτυχία στην εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων, εμείς από πλευράς του κράτους θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Ο κύριος Σαρλή διέψευσε τα όσα λέγονται ότι είμαστε στο στάδιο ένταξης στο μηχανισμό στήριξης και υπογράμμισε τη δέσμευσή του το 2012 το δημοσιονομικό έλλειμμα να μην ξεπεράσει το 2,5% του ΑΕΠ.